Μια όμορφη παραδοσιακή κριτική βραδιά γεμάτη μελωδίες του νησιού φιλοξένησε ο λόφος της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο με πρωτοβουλία του ιστορικού Παγκρίτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής, που έχει ως σκοπό τη διάσωση, διάδοση και τη σωστή προβολή της κριτικής παράδοσης, τον σεβασμό στα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Η οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της Crete TV, Βούλα Νεωνάκη. Ο καλλιτέχνης δεν φοβάται τίποτα και νιώθει ελεύθερος. Ελεύθερος να μιλήσει για τις ομορφιές, τους καημούς, τις αγάπες και τα πάθη. Περνάει από μονάτσες μας και φουρτούνες και δεν σταματά να καναγίζει τους σκοπούς. Τζούλα μαλλιά κομμένα, τα ερημό καημένα. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στην Αττική, με την βραδιά να αφιερώνεται σε αυτούς που τόσο βία έχασαν τη ζωή τους, με τον αντιπρόεδρο του Ιστορικού Παγκρίτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής, Γαλάτιο Μοσχονά, να τονίζει ότι οι κριτικοί με τη μουσική τους χαίρονται, αλλά και λυπούνται ταυτόχρονα και πενθούν. Με τη μουσική μας χαιρόμαστε και γλεντάμε, με τη μουσική μας ερωτευόμαστε και αγαπάμε, αλλά και με τη μουσική μας κλαίμε, θρυνούμε, πενθούμε και τιμούμε. Πόσοι από τους προγόνους μας είχαν τη δύναμη να μιλήσουν για καημούς. Όμως μέσα από το τραγούδι γυναίκες και άνδρες νικούσαν τη σιωπή. Με την ομορφιά και τη δύναμη της μουσικής και του στίχου, 17 καλλιτέχνες απόψε υψώνουν την αγάπη τους για τη μουσική της Κρήτης και μας παρασύρουν σε ένα ταξίδι που ξυπνά την καρδιά και το πνεύμα. Η συναυλία αυτή ήταν η πρώτη για το 2018 από τον Σύλλογο και έγινε στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον γραμματέα Μιχάλη Σαπουνάκη, ως ένα ευχαριστώ στον Δήμο που παραχώρησε οίκημα στα φραντζεσκιανά μετόχια, ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας του αείμνηστου και αξεπέραστου κριτικού μουσουργού Ανδρέα Ροδινού. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για τις ανάγκες της νεφρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου.